Εφόσον η κατάσταση στη χώρα κινηθεί κανονικά και ομαλά και λειτουργήσει η οικονομία θα είναι σε περίοδο ανάπτυξης. Η ανάπτυξη στη χώρα οδηγεί σε πρόσθετα φορολογικά έσοδα. Αυξανόμενα λοιπόν αυτά τα φορολογικά έσοδα, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια μικρή μείωση του φόρου στην ακίνητη περιουσία. Στην πλειοδοσία, ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα, τον καταργεί τον έμφυα. Και το ερώτημα είναι και σε εσάς, πού θα βρεθούν τα λεφτά από το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί. Ακούστε, νομίζω ότι έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές σε αυτά τα ερωτήματα για το πού θα βρούμε τα λεφτά. Και διαφορετικές απαντήσεις όμως, έτσι. 45, πες Χρήστο, 55, 65, ποια είναι μεγάλη ακίνητη περιουσία, ποια δεν είναι. Πρέπει τα πράγματα να τα λέμε ως έχουν. Τα 2,5 τελευταία χρόνια έχουν ψηφιστεί, έχουν εφαρμοστεί 4 διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει. Σταθερό φορολογικό σύστημα. Καμιά κυβέρνηση δεν το έχει κάνει. Εμείς έχουμε μιλήσει για περιουσιολόγιο. Να γνωρίζουμε τι έχει ο καθένας. Ο ένφια είναι ένας φόρος που φορολογεί το εργαλείο του αγρότη. Το χωράφι που είναι εργαλείο του αγρότη για να παράξει. Άρα δεν μπορεί. Καταργείται. Σαφέστατα. Καταργείται. Και τι έρχεται στη και θέση. Καταργείται. Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ορίζεται πώς. Το ορίζεται με βάση το περιουσιολόγιο. Δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούν να. Να σας πω εγώ ένα ποσό. Πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο, να δούμε τι έχει ο καθένας στην κατοχή του. Εδώ υπάρχουν σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ναι. Το 10% των Ελλήνων έχει το 57% του ελληνικού πλούτου. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι την κρίση όντως την κάνανε ευκαιρία. Μέχρι γι' αυτό και εγώ γνωρίζω. Όχι. Γι' αυτό και εγώ λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι το μνημόνιο πέτυχε. Φτώχυνε τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας και πλούτησε ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι ούτως ή άλλως συγκέντρωναν χρήματα, αλλά τώρα συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του πλούτου. Ο έμφυα καταργείται. Το έχει δηλώσει κατηγορηματικά. Κατηγορηματικά. Μιλάμε για διαγραφή του ελληνικού χρέους. Γερμανία. Πριν πάμε στο χρέος, γιατί μας ρωτάει ο κόσμος για τον έμφυα. Την επόμενη κρίση θα μου επιτρέψετε να. Το είπε ο κύριος Τραγασάκης αυτό. Την επόμενη δόση του έμφυα. Οι νόμοι καταργούνται με νόμοι, είπε ο Τραγασάκης. Είναι σαφές. Άλλο θέλω να πω. Θα αντικατασταθεί, είπατε, με ένα φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Πρέπει να ξέρουμε πώς ορίζεται. Με βάση το περιουσιολόγιο. Σας το λέει ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει ένα κίνητο, έτσι, για να μην με κοιτάτε περίεργα. Επειδή είμαστε μαζί σε αυτό. Ναι. Σας το λέμε το εξής. Εμείς μιλάμε για περιουσιολόγιο. Ήταν Ευαγγέλιο διαφόρων κυβερνήσεων, δεν το κάναμε ποτέ. Να γνωρίζουμε τι έχει. Έχει το περιουσιολόγιο με τον τι έχει, μια κουβέντα, τι έχει ο καθένας στα χέρια του. Κύριε Μπάρκα, επιτρέψτε. Ναι, μισό λεπτάκι. Ναι. Διότι εδώ δεν μπορούν να μπαίνουν φόροι. Έτσι, επειδή γουστάρει κάποιος. Δεν μπορεί να φορολογείς το εργαλείο των ανθρώπων. Αυτοί που παράγουν πράγματα άρα δεν μπορούν να φορολογούν. Θα μάθουμε μετά τις εκλογές. Μιλάμε για περιουσιολόγιο. Είναι σαφές. Κατάργηση του έμφυα. Τέλος. Δεν υπάρχει έμφυα για εμάς. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι ωραία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ένα πολιτικό θέατρο. Πίσω από το πολιτικό θέατρο όμως πρέπει να δούμε την ουσία για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται.